Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο FZIN. Όπως είπαμε και πριν, ένα νέο πεδίο γνώσης θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε σήμερα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας. Έχει να κάνει με το coaching. Τι είναι τελικά το coaching, σε ποιους αναφέρεται, ποιες είναι οι εφαρμογές του, ποιος είναι ο σκοπός του και στο τέλος της ημέρας ποιους αφορά, μας αφορά όλους ή μια μερίδα μόνο ανθρώπων. Ο Χαράλαμπος Πετράς, ο ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και επιστοποιημένος coach, θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Τελικά, τι είναι το coaching? Σε ποιους απευθύνεται, τι πραγματεύεται, χρειαζόμαστε όλοι έναν coach? Και δεν χρησιμοποιώ την ελληνική μετάφραση, διότι σαν πρακτική θα πρέπει να κάνουμε απόδοση. Ακριβώς. Και όχι μετάφραση. Ακριβώς. Έτσι. Είσαι πολύ καλά διαβασμένη. Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε με το αρχικό ερώτημα. Τι είναι το coaching? Το coaching είναι μία μέθοδος, μία τεχνική, μπορούμε να το φανταστούμε σαν τη συμβουλευτική, όπου ένας σύμβουλος και ένας πελάτης συναντιούνται και συζητούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο συνεδρίας και ο coach έχει σκοπό να βοηθήσει τον πελάτη του να πετύχει απαιτητικούς στόχους, να αυξήσει τις επιδόσεις του κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον, να πάρει αποφάσεις και γενικά να χαράξει την ανάπτυξή του κυρίως επαγγελματικό επίπεδο από εδώ και εμπρός. Είναι μια μεθοδολογία που θα λέγαμε ότι είναι μια αρχιτεκτονική. Η πρώτη αναφορά για coaching που έχουμε είναι το 1937. Η πρώτη επιστημονική δημοσίευση είναι τότε, όπου το αρχικό ερώτημα που σχεδόν παραμένει και μέχρι σήμερα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο αποδοτικοί στην εργασία τους, να διαχειριστούν το χαρακτήρα τους, το χαρακτήρα των άλλων, το πόσο εστιασμένοι μένουν στους στόχους τους, πόσο στρατηγικά σκέφτονται, πέρα από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας. Δηλαδή, ένας coach δεν ενδιαφέρεται αν κάποιος κάνει τη δουλειά Α ή την εργασία Β, αλλά πώς μπορεί να την κάνει καλύτερα και πιο αποδοτικά. Ουσιαστικά είναι προσωποκεντρική η τακτική που ακολουθείτε. Γιατί όμως εγώ να επιλέξω να έρθω σε έναν coach για να επιτύχω κάποια πράγματα και να μην επιλέξω να πάω σε έναν ψυχολόγο, να πάω σε έναν ψυχοθεραπευτή, να πάω σε έναν μέντορα ή να έρθω κοντά σας, γιατί θέλω να φτιάξω τους τομείς που είπατε προηγουμένως. Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά που πρέπει εγώ να... Υπάρχουν αρκετές διαφορές χωρίς να σημαίνει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Έτσι, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τα συγκρίνουμε για να τα αξιολογήσουμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τα συγκρίνουμε για να τα κατανοήσουμε και να δούμε τι διαφορές υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε από την ψυχοθεραπεία, που τυχαίνει να εργάζομαι και προσωπικά. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας πολύ συγκεκριμένος κλάδος και αυτή μία μέθοδος είναι. Άλλες φορές παίρνει μια πιο συμβουλευτική χρειά, άλλες φορές μια πιο θεραπευτική. Είναι μια διαδικασία η οποία στοχεύει στην ανακούφιση και στην ίαση κυρίως από το ψυχικό τραύμα, το ψυχικό πόνο, τη διαχείριση δυσλειτουργικών μοτίβων σε επίπεδο σκέψης και συμπεριφοράς. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν στο ευρύτερο κοινό θα στοχεύσει σε αυτό που λέμε κρίση πανικού, αγχώδεις αντιδράσεις, ένα καταθλιπτικό, ένα αντιστημικό συνέστημα, εμπειρίες βίας, κακοποίησης, ατυχήματα που μπορεί να έχει κάνει στη ζωή του. Όλα αυτά είναι ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται ένας επιστοποιημένος και αδειοδοτημένος ψυχοθεραπευτής. Από την άλλη, το coaching γεννήθηκε απαντώντας σε ένα κενό και συγκεκριμένα ο κλάδος της coaching ψυχολογίας. Το κενό ποιο ήταν? Ότι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι non-clinical, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν άμεσα ψυχοθεραπείας. Για υγιείς ανθρώπους ουσιαστικά. Ναι, ας βάλουμε αυτό το τίτλο, αν και είναι πάντα λίγο διστακτικό στους υγιείς και τους μη υγιείς, αλλά για οικονομία χρόνου ας το δεχτούμε αυτό, σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ίσως, αυτή είναι η διατύπωση, τουλάχιστον η επιστημονική. Οπότε θα λέγαμε ότι δεν υπήρχε ένα εργαλείο, δεν υπήρχε μια τεχνική, ούτως ώστε να βοηθήσουμε ανθρώπους που δεν χρήζουν ψυχοθεραπείας, άρα και των μοντέλων που ακολουθεί η ψυχοθεραπεία μέχρι σήμερα, να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν μπροστά και να πετύχουν στόχους, να αναπτυχθούν. Η έννοια του στόχου και της ανάπτυξης πια και στην επιστημονική έρευνα έχει μπει για τα καλά και είναι από τις πιο σημαντικές έννοιες. Αντίθετα, κάποιες προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας έχουν μείνει λίγο πίσω, λίγο περιχαρακωμένες στα όρια τους και το coaching έρχεται ως coaching psychology και συνθέτει
τεχνικές και πτυχές από την πρόσωπο-κεντρική προσέγγιση, τεχνικές και μεθόδους γενικά από την ψυχολογία, από την κοινωνιολογία, από τη γλωσσολογία, τώρα πρόσφατα από τις νευροεπιστήμες, ούτως ώστε να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν χρήζουν ψυχοθεραπείας να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Άλλες φορές το πετυχαίνει, άλλες φορές όχι. Έτσι, έχουμε και εκδοχές περίεργες. Αλλά αυτός είναι ο βασικός του σκοπός. Και τέλος, το mentoring, με το οποίο πολλές φορές συγχέεται και το coaching, είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ το άσκω, μου αρέσει κιόλας. Ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό. Στο mentoring είμαστε λίγο πιο καθοδηγητικοί και παρεμβατικοί. Δηλαδή, το mentoring αποσκοπεί στη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας. Ένας πολύ πιο έμπειρος ψυχολόγος θα αναλάβει έναν πολύ νέο ψυχολόγο και θα τον βοηθήσει στα πρώτα του βήματα. Ένας πολύ έμπειρος ηγέτης θα αναλάβει ένα νέο στέλεχος, το μελητή, για να μπορέσει να τον βοηθήσει να μάθει πιο γρήγορα, να αποφύγει κακοτοπιές, να αποφύγει τις κακοτοπιές που πρέπει να αποφύγει και να πληρώσει αυτές που πρέπει να πληρώσει για να μάθει, να πάρει αποφάσεις. Αυτός είναι ο mentor. Μέσα εκεί μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και τεχνικές και από το coaching και από τη συμβουλευτική για να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία είναι ίδια σε όλες τις μεθόδους που αναφέρουμε, δηλαδή και στην ψυχοθεραπεία και στο coaching psychology και στο mentoring, ακόμα και στην ηγεσία. Πλέον, αν δεν υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, οι μηχανισμοί της σχέσης, έτσι όπως το λέμε, και της εμπιστοσύνης, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Οπότε, θα έλεγα, και κλείνω με αυτό για να μην σε κουράζω, ότι αν αρχίσω και μιλάω για αυτά, δεν τελειώνω ποτέ. Οπότε, θα έλεγα ότι πλέον το coaching και το coaching psychology εντάσσονται σε μια γενική μετατόπιση της φιλοσοφίας, του σχετίζεστε και του βοηθώ και του υποστηρίζω. Και κάθε ένα έχει τα όρια του. Βάλετε έτσι μια πολύ σημαντική πτυχή, το ότι δεν καθοδηγεί, ο μέντορας καθοδηγεί. Το coaching με ποιο τρόπο καταφέρνει να οδηγήσει τον πελάτη, τον πελάτη ουσιαστικά είναι, να οδηγήσει τον πελάτη το να βρει τις λύσεις που θέλει να βρει, χωρίς να αισθάνεται ότι καθοδηγείται. Ακριβώς. Εδώ είναι όλη, επιτρέψτε μου εντός πολλών εισαγωγικών, η μαγεία της διαδικασίας αυτής. Στο coaching έχουμε μία ισορροπία ανάμεσα στην αυτογνωσία, δηλαδή στην εμβάθυνση της αυτογνωσίας ενός ανθρώπου και στη δράση του, δηλαδή στον οριζόντιο άξονα, που στην ψυχοθεραπεία δεν το έχουμε τόσο για άλλους λόγους και καλά κάνουμε. Υπάρχει μία σειρά από τεχνικές, από μεθόδους, συμπεριφορές και στάσεις, όπως το λέμε, του coach, ο οποίος τις εφαρμόζει μέσα στη συνεδρία, δεν γίνεται coaching στο δρόμο ή στο ασανσέρ, δεν ξέρω που αλλού, ούτως ώστε ο πελάτης να μπει σε μία διαδικασία αναστοχασμού, αυτοανακάλυψης, εδώ μοιάζει με τη συμβουλευτική, αλλά όλο αυτό γίνεται πάντοτε εστιασμένο σε ένα συγκεκριμένο στόχο, σε αλλαγή συγκεκριμένων συμπεριφορών και στην αύξηση επίδοσης. Εδώ είναι το καινούριο στοιχείο. Μάλιστα. Κάθε συνεδρία του coaching καταλήγει και σε ένα μικρό βήμα. Αν δεν υπάρχει ένα small action, όπως το λέμε στη δουλειά μας, σε κάθε συνεδρία, να βγει για την επόμενη φορά, δεν κάνουμε coaching. Οπότε χρησιμοποιούμε μεθόδους, χρησιμοποιούμε συμπεριφορές μέσα στη συνεδρία, όπου ο πελάτης στην πραγματικότητα φέρνει όλο τον πλούτο της πληροφορίας από τον εγκέφαλό του, ας το πούμε έτσι. Όπου πολλές πληροφορίες, αν το έχετε βιώσει και εσείς, αφήνουμε λίγο στην άκρη για να διεκπαιρώσουμε την ημέρα μας, να πετύχουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε. Στη συνεδρία του coaching τις φέρνουμε ξανά στο τραπέζι. Ο coach μας βοηθάει να τις τακτοποιήσουμε εμείς με τον τρόπο το δικό μας, με τις αρχές μας, τις αξίες μας και να δούμε τελικά ποιο είναι το όραμά μας, προς τα πού θέλουμε να πάμε, αν είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το όραμα αυτό, με τις αξίες μας και τι θέλουμε να κάνουμε σε επόμενα βήματα της ζωής μας. Αυτό γίνεται με ένα πολύ μαγικό τρόπο, πολύ πιο άμεσα και γρήγορα από ό,τι γίνεται σε άλλες προσεγγίσεις και τεχνικές, και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος κάνει το coaching τόσο διαδεδομένο σήμερα. Εμένα θα με συγχωρήσετε, αλλά επειδή προέρχομαι από τις κλασικές σπουδές, μου βγάζει λίγο μαευτική. Ακριβώς. Μου βγάζει λίγο Σωκράτης. Ναι, ναι. Υπάρχει μια πρώτη εκμεύση, δηλαδή. Ακριβώς. Με ποια έννοια όμως, ότι στη μαευτική του Σωκράτη, η μαευτική του Σωκράτη έχει περάσει γενικά αυτό που λέμε σχετίζεστε και βοηθάτε, δηλαδή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Σωκράτης ήταν τεράστιος ήρωνας. Δηλαδή, χρησιμοποιούσα φυσικά την ηρωνία και το ότι δεν ξέρει τίποτα. Ακριβώς. Είδα ότι ούτε είδα. Και αυτό. Αυτό όμως. Εδώ στο το αφήνουμε coaching, λίγο. Το αφήνουμε, έξω, δηλαδή, ναι. Δεν ήθιστε να είμαστε ηρωνικοί με τους ανθρώπους που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ναι, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα έτσι να θίξουμε τα χαρακτηριστικά, να δούμε, μάλλον να σκιαγραφίσουμε τα χαρακτηριστικά. Ποιος μπορεί να γίνει coach και τι είναι αυτό που θα τον κάνει πετυχημένο σε σχέση με κάποιον άλλον. Α,
Εντάξει. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Υποκειμενικό φυσικά, αλλά ίσως υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές και κάποιες πρακτικές. Υπάρχουν. Έχουν μπει κάποια επαγγελματικά πρότυπα στον κλάδο, γιατί και ο κλάδος είναι αρκετά καινούριος. Mm-hmm. Ναι, 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 να το πούμε και αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστημονική τεκμηρίωση του κλάδου από το 2000 και μετά. Mm-hmm. Ο κλάδος μας ιδρύθηκε το 2002 επίσημα. Έχουμε 3-4 μεγάλα μεταπτυχιακά στον κόσμο, mm-hmm. σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Έχουμε προγράμματα πιστοποιημένα επαγγελματικά που ξεφεύγουν από τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα και γίνονται πιο πρακτικά σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου και πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε ξέρουμε πάνω κάτω τι κάνει έναν coach να είναι επαγγελματίας coach. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι καταρχάς υπάρχει η απαίτηση ο coach να γνωρίζει πότε ο πελάτης του είναι για coaching ή όχι. Οπότε έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης, mm-hmm. Όπου βοηθάει ο coach τον πελάτη να κατανοήσει και εκείνος τι βοήθεια πρέπει να ζητήσει. Mm-hmm. Αυτό είναι κομβικό και πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ακριβώς. Η διαφορά, εάν θα πρέπει να αποταθώ σε κάποιον. Αυτή ακριβώς. τη διαδικασία θα την κάνει ο ίδιος ο coach. Ναι. Μέσω των κέριων ερωτήσεων ακριβώς. του ερωτηματολογίου. Είναι προαπαιτούμενο στα επαγγελματικά mm-hmm. προγράμματα εκπαίδευσης στο coaching, τουλάχιστον στα καλά οργανωμένα, mm-hmm. όπου πρέπει να εκπαιδευτεί ο νέος επαγγελματίας σε αυτό, σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ο καλός coach, για να μιλήσουμε έτσι, ο ικανός coach, το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν λέει απευθείας ναι. Μάλιστα. Αυτό που ξεχωρίζει τον ερασιτέχνη από τον επαγγελματία είναι τα όχι που λέει. Μάλιστα, ναι. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ένας επαγγελματίας coach, όπως και ένας επαγγελματίας σύμβουλος ή mm-hmm. ψυχολόγος, έτσι, θα πρέπει να βοηθήσει τον πελάτη του, επειδή η δουλειά μας είναι brain to brain, δεν υπάρχει. Κάποιο ναι. προϊόν. Έτσι. Έτσι, είναι έτσι. Όλο αίσθηση, γνωσία. Είναι brainstorming. Εντελώς. Ιδεοθύελα. Ακριβώς. το λέτε υπέροχα. Οπότε, ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε πιο επαγγελματικά είναι να το πλαισιώσουμε. Mm-hmm. Το πλαίσιο έχει και όχι μέσα. Έχει όρια, έχει αξιολογήσεις. Mm-hmm. Άρα, ο ικανός επαγγελματίας coach είναι ο coach ο οποίος, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, βοηθάει στον πελάτη να ξεκαθαρίσει τι είναι coaching, πού εισέρχεται, ποιες είναι οι προσδοκίες του και αν τελικά μπορεί να προχωρήσει mm-hmm. σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εκείνο που ξεχωρίζει τον επαγγελματία επίσης από τον ερασιτέχνη είναι οι ατάκες. Όσες περισσότερες ατάκες mm-hmm. και αποφθέγματα χρησιμοποιεί κανείς για να περιγράψει τη δουλειά του, τόσο Μάλιστα. λιγότερο επαγγελματίας είναι. Στο coaching υπάρχει αυτή η μόδα της pop mm-hmm. εκδοχής, το πίστεψε το και μπορείς. Μάλιστα, η pop ψυχολογία που λέμε των ημερών ναι, ναι. μας, 10 πραγματάκια για να γίνετε πιο ευτυχισμένος. Και το επίκεντρο της παρέας. Και το επίκεντρο της παρέας. Τρεις εύκολοι τρόποι να βρείτε σύντροφο, ναι. πλούσιοι σε 50 μέρες. Πώς να γίνετε παρουσιαστές σε 10 μέρες. Και πολλές είναι. Και πολλές είναι. Τρία μυστικά για να ξεκλειδώσετε τον ηγέτη μέσα σας. Έχουμε προβλήματα σε αυτό το πράγμα. Και βέβαια έχουμε προβλήματα. Mm-hmm. Έχει ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Αλλά, okay, κοιτάξτε. Είναι μέσα στα πλαίσια του καιρού, του γρήγορου. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, mm-hmm. αυτό που μας ενοχλεί σε αυτή την προσέγγιση δεν είναι τόσο τα βιβλία αυτά που κυκλοφορούν ή όχι, το ότι κάνουν αξία την ευκολία και την ταχύτητα. Mm-hmm. Το coaching είναι μια βραχία παρέμβαση, αλλά βραχία στη δουλειά μας είναι 3-6 μήνες. Μάλιστα. Με σταθερή συνεργασία. Βραχία mm-hmm. παρέμβαση δεν είναι πάω μία φορά ή δύο φορές, μου no. δίνουν 5 συμβουλές και φεύγω. Ούτε μπορώ αυτό που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα να το λύσω εύκολα και γρήγορα. Mm-hmm. Πρέπει να κουραστώ, πρέπει να μπω σε ένα διάλογο με το πρόβλημα, σε ένα διάλογο με τη λύση που μας προτείνει το coaching πια, mm-hmm. ούτως ώστε να μάθω και κάτι μετά από αυτό. Διότι το να μου δίνουν έτοιμη τροφή για να λύνω προβλήματα, στην πραγματικότητα φτιάχνω μια σχέση εξάρτησης. Mm-hmm. Ενώ μέσα από το coaching αναπτύσσω μοτίβα επίλυσης προβλημάτων mm-hmm. και ανάπτυξης, ούτως ώστε τα χρησιμοποιώ και μετά. Ναι, και σε οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει. Οπότε έχω το μοτίβο της λύσης. Δεν έχω έτοιμη τη λύση. Ακριβώς. Καθοδηγείται δηλαδή άτυπα ο πελάτης στο να ανακαλύψει μόνος του τη λύση mm-hmm. ή το διάδρομο προς τη λύση Ακριβώς. για οποιοδήποτε πρόβλημα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής του. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ θα ήθελα έτσι λίγο να πούμε οι εφαρμογές του coaching. Έχει να κάνει μόνο το πιο γνωστό ή το πιο ίσως χιλιοϋπωμένο, αν μου επιτραπεί ο όρος, είναι το life coaching. Mm. Και εδώ είναι που συγχέονται τα όρια του με τη λεγόμενη υποψυχολογία του εύκολου, του γρήγορου, ίσως και του σύννεφου της αισιοδοξίας που προσπαθούν και της θετικής σκέψης, παρά το γεγονός ότι και αυτοί παίρνουν και αυτοί υιοθετούν κομμάτια από την θετική ψυχολογία, ποια είναι η διαφορά όμως, ποια είναι αυτή η διαφορά, η οποία θα μας πει ότι ξέρεις, εδώ είμαστε με την coaching προσέγγιση και εδώ είμαστε με την ελαφριά με την επιδερμική, ίσως, ψυχολογία. Είναι πολύ σπουδαία αυτή η ερώτηση.
Η αλήθεια είναι ότι με το pop κομμάτι ερχόμαστε πιο κοντά στο life coaching, γιατί ακριβώς με μια εκπαίδευση 2-3, ακόμα και 1-1,5 έτους, ένας επαγγελματίας πολύ δύσκολο να αναλάβει, να είναι έτοιμος δηλαδή σε καλό επίπεδο να αναλάβει ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης, γιατί είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Πόσο χρόνο περίπου χρειάζεται? Για να φτάσει κανείς σε ένα επίπεδο αυτόνομης πρακτικής, δηλαδή να μπορεί να μαθαίνει συνεχώς από τον εαυτό του και να αναπτύσσεται σαν επαγγελματίας, θα έλεγα περίπου 2-3 χρόνια. Υπό εποπτεία και πρακτική εξάσκηση από την πρώτη μέρα. Και είπατε και κάτι πολύ σημαντικό. Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η αυτογνωσία. Ναι. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους που είναι καλοί επαγγελματίες coaches από τους λιγότερο καλούς είναι το πόσο έχουν δουλέψει, όπως λέμε, με τον εαυτό τους. Επειδή είναι μια δουλειά στο τέλος της ημέρας, μια εργασία η οποία βασίζεται στην εγκύτητα. Δηλαδή, δύο άνθρωποι ή μια ομάδα συναντιούνται και συνεργάζονται και έρχονται πολύ κοντά οι ψυχισμοί μας. Μέσα εκεί ακριβώς ο επαγγελματίας, αν δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του, είναι πάρα πολύ πιθανό να αναδυθούν. Μάλιστα. Δυσλειτουργικά δικά του μοτίβα. Και δεν λέω κάτι τρομερό για ψυχοθεραπεία. Πεπιθήσεις, οι οποίες δεν βοηθάνε και πολύ τη συνεργασία. Ναι. Μια αυταρχικότητα, ένας θυμός, μια απογοήτευση, μια προσδοκία από τον άλλον. Μια έτσι διάθεση ηγεσίας και παρέμβαση στη ζωή του άλλου. Δεν λέμε για τίποτα πράγματα που δεν συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Εννοείται. Είναι νόμος γενικά αυτός στους ανθρώπους. Όσο πιο κοντά ερχόμαστε, τόσο περισσότερο θέλουμε να ελέγξουμε τον άλλον. Έτσι. Δεν πέφτουμε για τα σύννεφα. Έτσι το έχουμε ξαναδεί. Αυτό συμβαίνει και στο coaching. Οπότε το να εργαστεί κανείς, να επεξεργαστεί οι δικές του πτυχές προτού εξασκήσει το επάγγελμα αυτό, θα τον βοηθήσει να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό. Σε άλλους τομείς, έτσι να το περνάει και η ώρα πολύ γρήγορα, σε άλλους τομείς που μπορούμε να βρούμε σωστές, καλές, μάλλον εφαρμογές. Το coaching εφαρμόζεται κυρίως στο business and executive coaching που έχει να κάνει με τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Έχουμε ένα personal development που αγγίζει λιγάκι το life, όπως το ξέρετε, απλά πολύ πιο καλά οργανωμένα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Και εδώ και περίπου 5-6 χρόνια έχουμε μια πολύ σπουδαία εφαρμογή του coaching που δεν έχει ακουστεί και τόσο, που είναι το health and wellness coaching. Και εδώ παρεμβαίνουμε με εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους στη σχέση ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή, ανάμεσα στον διατροφολόγο και τον πελάτη του, ανάμεσα στον νοσηλευτή και τον νοσηλευόμενο, και εξοπλίζουμε τους επαγγελματίες υγείας με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία. Οι δημοσιεύσεις και οι έρευνες που έχουμε πια στο health coaching είναι καταπληκτικές. Έχει να κάνει λίγο με την προσέγγιση δηλαδή των επαγγελματιών υγείας απέναντι στον ασθενή, που εκεί πέρα εντοπίζουμε και εμείς μέσω της εκπομπής. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάπου υπάρχει εκεί ένα κενό. Τεράστιο κενό υπάρχει. Ναι. Έρχεται δηλαδή, πώς έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, η εκπαίδευση, έτσι πολύ λίγα, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την υγεία μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στο παράδειγμα που έχουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο και γενικά στο πιο παραδοσιακό παράδειγμα. Πάμε σε ένα γιατρό και έχουμε ένα ρόλο, μία αίσθηση μέσα μας ότι θα πάμε εκεί και ως καταναλωτές θα μας δώσει μία μαγική συνταγή. Μάλιστα, και θα πάμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και θα μας εξηγήσει και τα πάντα. Και τα πάντα. Επίσης, εμείς θα πάμε και σε 10 γιατρούς και στατιστικά, με όποιον μας αρέσει καλύτερα, θα πάρουμε και απόφαση σε ποιον θα πάμε. Δηλαδή, είναι αυτό που μαζεύεται η οικογένεια στην κουζίνα, στο σαλόνι, μετά την επίσκεψη στο γιατρό και λένε όλη τη γνώμη τους. Και ενώ όλοι ακούσανε το ίδιο, δεν ακούσανε το ίδιο. Μάλιστα. Το health coaching λοιπόν έρχεται εδώ και βοηθάει. Αλλάζει εντελώς, είναι μια επανάσταση τη σχέση ανάμεσα στον ιατρό και τον θεραπευόμενο και ουσιαστικά βοηθάει τον ασθενή να αποκτήσει ενεργό ρόλο στη θεραπεία του. Πολύ να σημαντικό. Αναλάβει ο ίδιος ποιες συμπεριφορές, ποιες συνήθειες, ποιες τάσεις απέναντι στη ζωή του και στους ανθρώπους του πρέπει να αλλάξει για να επέλθει μια ολιστική, μια συνθετική ίαση και όχι να είναι ένας παθητικός δέκτης συνταγών και φαρμάκων. Είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή συνέχεια, ότι πρέπει να εκπαιδευτεί ο ασθενής. Ακριβώς. Τελικά, να μην ρίχνουμε μόνο τον μπαλάκι στο γιατρό, αλλά να παίζουμε καλό πινκ-πονγκ. Έτσι, δύο-τρεις τελευταίες ατάκες, οι οποίες δεν είναι χαρακτηριστικό του coaching. Τι μπορούμε να δώσουμε έτσι συμβουλευτικά, να γνωρίσει ο κόσμος? Θα έλεγα ότι το coaching θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να επανασυνδεθούμε με το όραμά μας, με το μέλλον που εμείς θέλουμε να πετύχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζουν οι άνθρωποι την ζωή και την εργασία που πραγματικά επιθυμούν. Το έχουμε ξεχάσει, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν πειράζει που θέλει κόπο και χρόνο. Και ότι ασχολούμαστε με το παρόν
και το μέλλον. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ, πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Καιρού θέλοντος. Όλα λοιπόν μαζί να συνάδουν, να έχουμε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα να είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί γης. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.